Σε είδα σε ένα συνέδριο, νομίζω, του Μάρι Κλέρ, που μίλησες, τοποθετήθηκες για την εμμηνόπαυση και κάνεις και μια καμπάνια καλλιντικών. Ναι. Και μου φάνηκε επαναστατικό, γιατί κάποτε ήταν ταμπού να μιλήσουμε για αυτό. Ακριβώς, το ζήτημα. Ήταν ταμπού. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ, πολύ καλή κίνηση για να απελευθερωθεί κάθε γυναίκα, γιατί είναι πολύ φυσική κατάσταση η εμμηνόπαυση, δηλαδή είναι φυσιολογικό. Και νομίζω ότι πραγματικά δεν πρέπει να το φοβάται κάποιος άνθρωπος ή να το θεωρεί ταμπού. Συνδέεται όμως σωματικά με πράγματα τα οποία είναι δύσκολα. Μπορεί, ξέρεις, να βλέπεις πιο γρήγορα ότι μεγαλώνεις, μπορεί να σου αλλάζει, να γίνεσαι πιο κυκλοθυμικός. Κοίταξε να δεις, εγώ με τη δική μου εμπειρία δεν μπορώ να σου πω ότι είχα τέτοιες επιπτώσεις. Κάθε ηλικία έτσι κι αλλιώς έχει ομορφιά. Και η ομορφιά δεν είναι η εξωτερική μόνο, είναι και εσωτερική. Και εγώ βλέπω ότι σε αυτή την ηλικία και παγκοσμίως η γυναίκα είναι πολύ όρημη και κάνει και πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή η εμμηνόπαυση δεν πρέπει να μας περιορίζει ότι αχ, τώρα σταμάτησε, πολλές φορές λένε, η ζωή μου, τώρα δεν είμαι πια γυναίκα. Ίσα-ίσα, η γυναίκα είναι γοητευτική σε όλες τις ηλικίες. Τι ωραία που τα λες, βρε Μαράκι. Σε ευχαριστώ, Μαράκι. Μα το λες, δηλαδή πραγματικά, γιατί κάποια πράγματα, ειδικά για τις γυναίκες, που όταν λέγανε γυναίκα έπρεπε να είναι πάντα νέα, φρέσκια, και όχι πολύ έξυπνη πια. Ναι, πραγματικά. Τώρα είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι. Και γενικά η τοποθέτησή σου τις γυναίκες, αισθάνομαι ότι είσαι εντελώς μη ανταγωνιστική με τις γυναίκες. Εγώ τις αγαπάω πολύ τις γυναίκες και τις θαυμάζω. Και έχεις μιλήσει και για τις γυναίκες που μένουν στο σπίτι, πόσο σπουδαία δουλειά κάνουν. Φυσικά, πολύ σπουδαία δουλειά. Εσύ όταν μεγάλωνες το παιδί που δούλευες, αισθανόσουν ότι είχες ενοχές γιατί χάνεις χρόνο από το σπίτι ή αισθανόσουν ότι ωραία, ευτυχώς που έχω και τη δουλειά μου και με ισορροπεί να μην είμαι μόνο. Όχι, εμένα πάντα με ισορροπούσε η δουλειά. Και νομίζω ότι είναι πολύ φυσιολογικό να αναπτύσσονται έτσι τα παιδιά και μάλιστα και, στο ίδιο το παιδί κάνει καλό, γιατί αυτονομείται πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Φυσικά μερικές φορές είχα πάντα, όχι τύψεις ακριβώς, αλλά μου έλειπε να είμαι κοντά στο παιδί. Αλλά σε πληροφορώ ότι στη διάρκεια αυτή των παιδικών χρόνων της Αντέλλας δεν έκανα τόσες πολλές δουλειές και ήμουν πάρα πολύ μαζί της σε πάρα πολλά μεγάλα διαστήματα. Καλοκαίρια, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μου έλειψε τόσο πολύ, αλλά το θεωρώ πολύ σημαντικό να μην χάνεις του στόχου σου. Ναι, και, φυσικά, ναι, φυσικά, ναι. Γιατί αυτό το παράδειγμα θα δώσει και στο παιδί σου. Ακριβώς. Δεν θα δώσει ένα παράδειγμα που να αφοσιώνεται σε κάτι και να χάσει τον εαυτό του. Ακριβώς. Αν ήθελες να ζητήσεις μια συγγνώμη από την Αντέλλα, το παιδί σου, για κάτι που θεωρείς ότι δεν το κάνεις και τόσο καλά, γιατί άνθρωποι είμαστε. Υπάρχει αυτός ο λόγος. Να τη ζητήσω συγγνώμη. Μπορώ να τη ζητήσω συγγνώμη για κάποια πράγματα που μπορεί να έκανα θελά μου και να μην τα εισέπραξε όπως εγώ τα προσέφερα. Δηλαδή, μπορεί όντως να εισέπραξε μία απουσία που εγώ δεν την ένιωθα ότι την. Ότι το παιδί το εισέπρατε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, με αυτόν τον τρόπο. Να ζητήσω συγγνώμη για όλα τα λάθη, γιατί έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Από το σύζυγο στον Πέτρο, τι συγγνώμη θα ζητήσεις? Καμία. Περιμένεις από αυτόν μια συγγνώμη? Περιμένω πολλά συγγνώμη. Ωραία. Στην επόμενη φάση θα έχουμε τον Πέτρο εδώ. Μαράκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, δηλαδή, Μαράκι μου. Είσαι απολαυστική ακόμη και σε συνέντευξη τηλεοπτική. Καλά, δεν θα πω για παρέα. Εγώ θέλω να σου πω ότι πραγματικά έχω χαρεί που σε έχω γνωρίσει. Έχεις γίνει φίλη μου. Πραγματικά σε θαυμάζω. Κάνεις υπέροχα πράγματα. Είσαι πολύ δοτικό και γενναιόδωρο πλάσμα και σε ευχαριστώ. Εγώ για σε ευχαριστώ. Όλα, για όλα εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Δηλαδή, πραγματικά είναι μεγάλη τύχη. Και για μένα. Πολύ μεγάλη. Σ' αγαπώ πολύ και εγώ θέλω να είμαστε καλά και να περνάμε ωραία όπως είμαστε εκεί. Να περνάμε πάντα ωραία. Νηπιαγωγείο. Ακριβώς. Γιατί εκεί πραγματικά είναι όλο πολύ αθώο. Ακριβώς, είναι ένα υπαγωγείο. Κοινό μου φαίνεται να το ζούμε. Και έχουμε δασκάλα. Δεν ξέρει τίποτα από το σπίτι της.